Ηλιάς, Ραψοδία Γάμα, στίχος 161, αλλά έχω προηγουμένως να κάνω ένα σχολιασμό, γι' αυτό είναι εδώ τη φράση που λένε οι τρώες δημογέροντες, ούν έμεσης, δε να μην αγανακτούν, λέει, οι τρώες και καλλικνήμηδες αχή, που για μια τέτοια γυναίκα πάσχουν πολύ χρόνο άλγοι. Αυτό εδώ τώρα, αυτή είναι εδώ τη φράση, ούν έμεσης, πυροδότησε μία σειρά από μύθους. Υπάρχουν κάποιοι μυθογράφοι οι οποίοι ονομάζουν την Ελένη κόρη της Νεμέσιος και του Διός. Αυτές οι πληροφορίες είναι από τον Απολλόδωρο, βιβλιοθήκη, βιβλίο τρίτο, 10 κεφάλαιο, 7 χωρίο. Λέει λοιπόν ότι για να αποφύγει, λέει, η Νέμεση στη συνουσία με το Δία, μεταμορφώθηκε σε Χίνα, αλλά μεταμορφώθηκε και ο Ζεύς σε Κύκνο και ζευγάρωσε μαζί της. Καρπός αυτής της ένωσης ήταν ένα αυγό που το βρήκε στα δάση κάποιος βοσκός και το παρέδωσε στη Λίδα, λέει ένας μύθος. Και αυτή το φύλαγε μέσα σε μία λάρνακα και όταν εκολάφθηκε στον απαιτούμενο χρόνο βγήκε από μέσα η Ελένη και η Λίδα την παρουσίασε ως τη γατέρα της. Τώρα, αυτός είναι ένας μύθος υπερβολικός. Όταν εμφανίζεται ένας τέτοιος μύθος, ο οποίος είναι παράλογος και οι Έλληνες δεν συνήθιζαν το παράλογο, τον σουρεαλισμό οι Έλληνες δεν το γνωρίζουν. Όταν παρουσιάζεται μια τέτοια ιστορία, αυτό σημαίνει ότι είναι μια αλληγορία, υποκρύπτει βαθύτατο συμβολισμό και δεν είναι κάτι που πρέπει να το απορρίψουμε ή να το περιγελάσουμε, αλλά μας καλεί να εμβαθύνουμε σε αυτόν εδώ το μύθο. Οι μύθοι είναι ενάβσματα προς διαλογισμόν, αυτό που λέμε διαλογισμόν, διαλογίζομαι. Εγώ προτείνω μία άλλη λέξη, ο διαλογισμός είναι μία λέξη η οποία έχει φθαρεί και έχει πάρει άλλες σημασίες, ας το πούμε. Διαλογίζομαι είναι ελληνική λέξη, σημαίνει σκέπτομαι, εξετάζω, αλλά κατά τη γνώμη μου υπάρχει καλύτερη λέξη, υπάρχει λέξη στοχάζομαι. Τι σημαίνει? Σημαίνει πάλι σκέπτομαι, εξετάζω, αλλά έχει μέσα του στόχο. Δηλαδή θέλει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ερευνά με στόχο. Όχι σκέπτεται, εξετάζει, περιπλανιέται δηλαδή. Υπάρχει και η φράση «μουσική ποιεί και εργάζουν» στον Σοκράτη, το οποίο τον προέτρεπε. Δηλαδή είναι αυτό που λες, μια άλλη εκδοχή πάνω στη μουσική να εργάζεσαι. Και όχι οπουδήποτε. Ο νους να μην ασχολείται με οτιδήποτε, αλλά με τη μουσική. Είναι η επικέντρωση σε ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα, η λέξη νέμεσης προέρχεται από το ρήμα νέμο. Σημαίνει από νέμο τα οφειλόμενα. Νέμεσης όμως σημαίνει αγανάκτηση, οργή για το άδικο, το όνομα δηλαδή της Νεμέσεως. Περιγράφει ο Παυσανίας στα Αττικά, στο κεφάλαιο 33, το ιερό της Νεμέσεως. Η Νέμεσης, λέει, ήταν η πλέον αδυσόπιτη από όλους τους θεούς. Δράπτομαι τώρα της ευκαιρίας να μιλήσω για την Νέμεση, γιατί είναι μια θεότητα ιδέα, η οποία με απασχολεί εμένα προσωπικώς και για την κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα. Είναι λοιπόν η πλέον αδυσόπιτη από όλους τους θεούς για τους υβριστές ανθρώπους. Η ύβρις τι είναι? Είναι μια αφθάδης βία, μια αλαζονία. Αυτό που ζούμε δηλαδή είναι μία αφθάδης βία, έχουμε υποστεί μία αφθάδη βία, μία αλαζονία εκ μέρους αυτών που μας κυβερνούν. Φαίνεται, λέει ο Παυσανίας, πως και για τους βαρβάρους που είχαν αποβιβαστεί στο Μαραθώνα, τους είχε βρει η οργή της θεάς αυτής, διότι πιστεύοντας αλαζονικά πως τίποτα δεν θα τους εμποδίσει να κυριεύσουν την Αθήνα, έφεραν μαζί τους ένα μάρμαρο από την Πάρο για να κάνουν τρόπαιο σαν να είχαν ήδη νικήσει. Το μάρμαρο αυτό ο Φιδίας το έκανε άγαλμα της Νεμέσεως. Το άγαλμα αυτό στο ένα χέρι του κρατούσε κλαδί μηλιάς, παρακαλώ, και στο δεξί κρατούσε φιάλι, για σπονδί δηλαδή. Αυτό είναι εντελώς συμβολικό, αυτό το τι κρατούν στα χέρια τους τα αγάλματα είναι συμβολικό. Κάθε άγαλμα έχει την συγκεκριμένη μορφή. Δεν υπήρχε αυθαιρεσία στην αγαλματοποιία την ελληνική. Το άγαλμα αυτό βρισκόταν στο ιερό της Νεμέσεως, στον Ραμνούντα. Ο Ραμνούς είναι μία παραθαλάσσια πόλη στα όρια της Αττικής,
στο νότιο Εβοϊκό κόλπο, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω μάλλον από τον Μαραθώνα. Η Νέμεσις λοιπόν είναι προσωποποίηση της θείας εκδικήσεως. Είναι επιφορτισμένη να χτυπά κάθε υπερβολή, κάθε τι που υπερβαίνει τη φύση του, που τίνει να διαταράξει την τάξη του κόσμου, να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια ισορροπία. Ονοώ νοήτο τώρα σε αυτά που λέω, έτσι. Επίσης ο Κρίσος, νομίζοντας πως με τα πλούτη και τη δύναμή του είχε εξασφαλισμένη τη νίκη, ηγήθηκε εκστρατείας εναντίον του Κύρου και καταστράφηκε από την Έμεση. Υπάρχει ένα ρητό που λέει «αυτός που η καταστροφή του είναι κοντά γίνεται παρανοϊκός από δύναμη». Νομίζει δηλαδή ότι είναι πανίσχυρος. Η απόλυτη δύναμη διαφθείρει τον άνθρωπο απόλυτα, ολοκληρωτικά. Και η δύναμη δηλαδή χρειάζεται μέτρο. Εκείνος που καταστρέφεται είναι ο άπλιστος. Και η αδυναμία διαφθείρει. Και η αδυναμία διαφθείρει και αυτή ολοκληρωτικά. Ο Αθήνεος στο Διπνοσοφιστόν, το έργο του 188 χωρίο, παραθέτει αυτούς τους στίχους από την τρίτη ραψοδία 156-158 που λέει «Ας μη θυμώνουν, ας μην αργίζονται καλλικνήμιδες αχαιοί και τρώες για μια τέτοια γυναίκα και πάσχουν άλγοι» και λέει «Αυτά τα λέει κάποιος από τους αντιπάλους της». Μου άρεσε, η έκφραση είναι καταπληκτική. «Νικημένος από την αλήθεια», λέει. Υπό τις αληθείες εκνικόμενος. Είναι νικημένη από την αλήθεια. Τόσο όμορφη είναι. Είναι απίθανα όμορφη. Και μετά λέει ο Όμηρος εδώ, αλλά και έτσι που είναι, όχι, συνεχίζουν να λένε, τόσο το και τέτοια που είναι, λέει, τόσο όμορφη, ας είναι τόσο όμορφη, ας γυρίσει στα πλοία, μήτε σε εμάς και στα τέκνα μας πίσω συμφορά να αφήσει. Και λέει εδώ, σχολιάζει ο Αριστοτέλης αυτούς εδώ τους στίχους, 159 και 160, λέει «Στα ηθικά νοικομάχια, δεύτερο βιβλίο, το χωρίο είναι 1109B. Σε κάθε περίπτωση πρέπει προπάντων να φυλαγόμαστε από την τέρψη και την ειδονή, διότι δεν τις κρίνουμε αμερόληπτα», λέει. Τις διαθέσεις λοιπόν που έδειξαν οι δημογέροντες των τρώων προς την Ελένη, αυτές πρέπει να δείχνουμε κι εμείς προς την ειδονή και να επαναλαμβάνουμε τα λόγια τους, διότι αν την αποπέμψουμε με αυτόν τον τρόπο θα διαπράξουμε λιγότερα σφάλματα. Ας γυρίσει, λέει, ας φύγει. Έτσι είπαν και ο Πρίαμος την Ελένη κάλεσε φωνάζοντάς την. Έλα εδώ, λέει, δεύρο πάρηθε, πάρηθεν ελθούσα, έλα εδώ, λέει, προσφυλές τέκνων, τέκνων, παιδί, τέκνων. Τι λέμε τη λέξη. Κάθισε κοντά μου να ειδείς τον πρώτερο άνδρα σου. Η λέξη είναι πόσεις. Α, πόσεις. Λοιπόν, πόσεις είναι ο δυνατός, ο ισχυρός. Εξού και ο σύζυγος. Ο σύζυγος είναι ο δυνατός, ο ισχυρός. Πότνια. Πότνια σημαίνει σεβαστή. Έχει άλλη ρίζα. Πότης, τι λέμε τη λέξη, δεσπότης λέμε, αυτός που είναι ο ισχυρός. Από τον ύπο. Από τον ύπο. Ο υπότης είναι από τον ύπο, με δύο πι γράφεται και γιώτα. Στα λατινικά το επίθετο είναι potens potentis, είναι ο ισχυρός. Ο ισχυρός πέρασε στα λατινικά. Στα αγγλικά έγινε potential, δυνατότητα δηλαδή. Επίσης, στα αγγλικά, από αυτή τη ρίζα προέρχεται η λέξη boss. Boss είναι ο πόσης, το αφεντικό, ο ισχυρός δηλαδή. Η λέξη υπάρχει μέσα στο όνομα του Ποσειδώνος. Να δεις λοιπόν τον πρώτερο σύζυγό σου, τον πόσιν, άλλη μία λέξη για τη συγγένεια, να δεις, λέει, ποιούστε φίλουστε. Ποιος με ήττα είναι ο εξαγχιστίας συγγενής. Φίλος είναι ο εξαίματος συγγενής, λέει ο Ευστάθιος. Να δεις λοιπόν τους συγγενείς σου, τους εξαγχιστίας και τους εξαίματος. Υπέτεια δεν μου είσαι, λέει εσύ. Η θεή αίτιοι μου είναι, που μου σήκωσαν τον πολυδάκρυτο πόλεμο των Αχαιών. Έλα, λέει. Της μιλά δηλαδή σαν παιδί του, γιατί λέει δεν είσαι εσύ υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει, για τον πόλεμο που συμβαίνει, οι θεοί ευθύνονται για την κατάσταση αυτή που υπάρχει.
Και τώρα τις, τις μιλά ειδικά. Αυτόν λέει τον Πελώριο άνδρα ονόμασέ μου. Πελώριον, τι λέμε, άνδραν Πελώριον, τι λέμε τη λέξη, ονόμασέ μου. Αναφέρεται στον Αγαμέμνονα, θα τον ονομάσει λίγο αργότερα. Ποιος είναι αυτός, λέει, ο αχαιός άνδρας, ο ωραίος και μέγας, ιείστε μέγαστε. Ιείς είναι ο ευής, ο ωραίος. Ποιος είναι αυτός, λέει, ο ωραίος ο άνδρας, στη μεν κεφαλή και μίζωνες άλλοι είναι. Είναι τόσο ψηλή και άλλοι, λέει, σαν αυτόν. Ωραίον όμως έτσι άλλον εγώ δεν είδα με τους οφθαλμούς. Ούτε τόσο σεβάσμιο, ούτε ούτω γεραρών, γεραρό σεβάσμιος, γιατί σε βασιλιά άνδρα μοιάζει. Και σε αυτόν απάντησε η Ελένη, η θεϊκή γυναίκα, δία γυναικών. Σεβαστός μου είσαι, λέει, φίλε εκυρέ, εδίωστε μιέσι, φίλε εκυρέ, δεινώστε. Εκυρός, αχ, δεν την έγραψα τη λέξη. Εκυρός είναι ο πεθερός. Κάτσε λίγο. Εκυρός. Εκυρός είναι ο πενθερός και εκυρή η πεθερά, πενθερά. Επίσης η λέξη πενθερός είναι ομηρική λέξη. Θα τη δούμε στη Ζήτα Ραψοδία στο 170. Πενθερός σημαίνει αυτός που έχει πένθος. Γιατί το παιδί του έχει φύγει από το σπίτι, έχει παντρευτεί, δεν πάβει όμως να του λείπει. Γι' αυτό. Υπάρχει όμως και η λέξη εκυρός που τη βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, εδίος λέει μου είσαι, σεβαστός. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι λέξεις που έχουν δώσει οι αρχαίοι για τα γεννητικά όργανα. Τα ονομάζουν εδία. Τι θα πει αυτό? Άξιος εδούς, άξιος σεβασμού. Υπάρχει και η άλλη λέξη που την γνωρίσαμε, τη μας την γνώρισε, μας την έμαθε ο κύριος καθηγητής, τα μέζεα. Τα μέζεα προέρχονται από το ρήμα μέδο, που σημαίνει άρχο, επειδή άρχουν στους ανθρώπους. Είναι σεβαστά λοιπόν και άρχουν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις, πολύ ωραίες. Λοιπόν, σεβαστός μου είσαι, λέει, εδίος μου είσαι και δεινός, φοβερός. Ήθε να με είχε βρει θάνατος κακός, όποταν εδώ του γιού σου επόμουν, ακολουθούσα το γιο σου, λέει. Θάλαμο και γνωστούς εγκαταλειπούσα. Γνωτούστε θάλαμον, γνωτούστε λυπούσα. Και την τρυφερή μου πέδα, λέει, πέδα τη λιγέτη. Τη λιγέτη είναι από το τηλέ και γόνος, δηλαδή στερνοπέδι, δεν είναι ακριβώς στερνοπέδι, είναι μοναχοπέδι. Δηλαδή και στερνοπέδι και μοναχοπέδι, τη λιγέτη. Δεν ονομάζει, δεν δίνει το όνομά της, η κόρη όμως της Ελένης είναι η Ερμιόνη. Και τις ερατινές μου συνομήλικες, λέει, ομιλική είναι ερατινή. Δείχνει τη μεταμέλειά της εδώ πέρα, δηλαδή μακάρι να με είχε βρει ο θάνατος, λέει, που όταν εγκατέλειπα αυτή την κόρη και, και τις συνομήλικές μου. Εδώ η Ελένη δεν αναφέρει το Μενέλαο, δεν τον αναφέρει μπροστά στον Πρίαμο, όταν μιλά με τον Πρίαμο. Θα τον αναφέρει παρακάτω όταν θα μιλήσει η ίδια με τον Πάρη. Όταν θα μιλήσουν προσωπικά θα τον αναφέρει. Αλλά εδώ όταν μιλά με τον πεθερό της δεν αναφέρει τον Πρίαμο. Αναφέρει την κόρη, τις συνομήλικες, τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς. Αλλά αυτά δεν έγιναν, δηλαδή έφυγα, δεν έμεινα εκεί. Και γι' αυτό κλαίω και λιώνω, λέει. Κλαίουσα τέτοικα. Το ρήμα είναι τίκο. Τίξεις λέμε σήμερα, η τίξη των μετάλλων. Λιώνει από το κλάμα. Φθύρεται δηλαδή. Από τη θλίψη. Μα τώρα τούτο θα σου πω που με ρωτάς να μάθεις. Αυτός είναι ο Ατρίδης, ο ευρύ κρύων Αγαμέμνων. Που το κράτος του δηλαδή είναι ευρύ, ο Αγαμέμνων. Αμφότερα βασιλεύς αγαθός και κρατερός εχμομάχος. Βασιλεύστε αγαθός, κρατερώστε αιχμητής. Έχω σχολιασμό γι' αυτό, θα το πούμε στη συνέχεια.